Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε κοντά μας την κυρία Αφροδίτη Αλσάλεχ, υποψήφια ευρωβουλευτή της ΕΛΙΑΣ, Δημοκρατικής Παράταξης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Καλώς ορίσατε, κυρία Αλσάλεχ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά. Κοντά μας έχουμε και τον Γιώργο τον Προδρομίδη. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την επίσκεψή σας εδώ, σήμερα στην Πιερία. Τι συναντήσεις είχατε? Συναντήσεις είχαμε την νομαρχιακή, με την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, με ανθρώπους της μικροεπιχειρηματίες, της αγοράς, που συζητήσαμε με ζητήματα της αγοράς, με αγρότες, κυρίως για να ενημερωθώ, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα τα θέματα. Ποιο είναι το μήνυμα ή το στίχημα, αν θέλετε, των ευρωεκλογών για εσάς? Δεν είναι ατομικό στίχημα. Το στίχημα είναι συλλογικό και το στίχημα είναι κυρίως εθνικό. Όλα αυτά τα χρόνια, ο στόχος όλος, όλη η προσπάθεια, τουλάχιστον από εμάς, όλη η προσπάθεια ήταν για να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση, για να μπορέσουν να ξαναχαμογελάσουν οι Έλληνες και να ξαναέχουν προοπτική και να δούμε τα πράγματα και να ξαναστήσουμε τη χώρα, όχι μόνο όπως την ξέραμε, αλλά όπως και θα θέλαμε να είναι. Οπότε η προσπάθεια είναι απλά εθνική και μόνο. Έχετε αναφέρει ότι η περίοδος σιωπής για το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει. Ναι, βέβαια. Το οφείλουμε στον τόπο. Είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν κάναν αυτή τη τρομακτική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, με τρομακτικές βέβαια θυσίες και απώλειες για το λαό, αλλά η χώρα κρατήθηκε όρθια, είναι υποχρεωμένοι να πούν τι έγινε. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν μπορούμε να στήσουμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με αισιοδοξία και πίστη και με γερά θεμέλια. Θα μου επιτρέψετε αυτό που είπε η Μαρία να το επιμικρύνω, να το μεγαλώσω λίγο. Σιωπή για τον ΠΑΣΟΚ θεωρείται την περίοδο, έτσι το εκλαμβάνω, την περίοδο συγκυβέρνησης? Όχι. Για και προηγούμενα. Ας το αναλύσουμε λίγο, αν έχετε καλοσύνη. Η σιωπή ήταν η περίοδος όλη αυτή από την ώρα που ξεκίνησε η διαχείριση, η προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, όπου ούτε τα μίντια, τουλάχιστον τα αθηναϊκά, βοηθούσαν ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβαινε. Οι περισσότεροι νομίζαν ότι κρίση ήταν από το 10 και έπειτα. Δεν πήγε το μήνυμα κάτω, δεν εξηγήσανε στον κόσμο ότι η κρίση έγινε το 7, το 8, το 9, όταν επικυβερνήσει ο Κώστα Καραμαλή. Τριπλασιάστηκε το χρέος, όταν δεν θωρακίστηκε η ελληνική οικονομία απέναντι στην παγκόσμια κρίση. Νομίσαμε ότι η κρίση ξεκίνησε το 10 και ήταν οι αντιδράσεις οργής, ο τρομακτικός θυμός που πολλές φορές είχε να κάνει και δικαιολογημένος ήταν, αλλά και υπήρχαν και πολιτικές δυνάμεις που εξωθούσαν τον κόσμο σε αυτή την οργή, μη λέγοντάς του την αλήθεια ή λέγοντάς του ψέματα, και τότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν μιλούσαν, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, αλλά δεν λέγαν τι έγινε. Και καλά, το και καλά κάνανε. Δεν ήταν περίοδος για να τα πούμε. Υπονοείτε κάποιες δυνάμεις, άλλες πολιτικές? Δεν ήταν περίοδος για να πούμε. Ξέρετε, όταν ο πολίτης έχει πρόβλημα μέσα στο σπίτι, έχει ανέργους, έχει τη δυσκολία να αντιμετωπίσει τα καθημερινά έξοδα, έχει μειωθεί το βιωτικό του επίπεδο τρομακτικά, δεν είναι ώρα για να καταλάβει ποιος έφταιξε και τι γίνεται. Τώρα όμως που βγαίνουμε από την κρίση, ήρθε και η ώρα να σταματήσει η σιωπή, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι έγινε όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να ξέρουμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα σε καλύτερα θεμέλια. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές, θα πάει στις κάλπες να ψηφίσει, γιατί είναι και μια πολύ σημαντική περίοδος για τη χώρα? Το προσπαθούμε. δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλη η προσπάθεια είναι για να πεις ότι η Ευρώπη σε αφορά. Και τώρα με την κρίση καταλάβαμε ακόμα περισσότερο ότι η Ευρώπη μας αφορά, ότι στην Ευρώπη λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις και πρέπει να έχουμε λόγο για το ποια Ευρώπη θέλουμε, να επηρεάσουμε την Ευρώπη, να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε για να μπορέσουμε να έχουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακριά μας,
Η Ευρώπη είναι ο χώρος μας, είναι το μεγάλο σπίτι μας. Και με τις εκλογές της 25ης Μαΐου έχουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, την περίοδο της κρίσης, ένα από τις προσπάθειες εξόδου από την κρίση, ένα από τα πολύ μεγάλα, τα πολύ δύσκολα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν, που κάναν τις διαπραγματεύσεις, ήταν η Ευρώπη που είχε είτε αμηχανία, στην καλύτερη περίπτωση, είτε νεοφιλελεύθερες συντηρητικές πολιτικές. Αυτή την Ευρώπη πρέπει να την αλλάξουμε και μπορούμε τώρα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε ότι, ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε διαφορετικά, ότι για πρώτη φορά, ανάλογα με τη δύναμη της πολιτικής οικογένειας, δηλαδή αν είναι η Σοσιαλδημοκρατία ή αν είναι το Λαϊκό Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο, για παράδειγμα, εκπροσωπείται από... είναι το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, για παράδειγμα, της Καγκελάριου, και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, επίσης, είναι το Λαϊκό Συντηρητικό Κόμμα, είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που έχει άλλον υποψήφιο, είναι τα κόμματα της αριστεράς, που είναι ευρωσκεπτιστικά στην πλειονότητά τους, είναι κυρίως απέναντι στην, ότι δεν θέλουν την Ευρώπη. Και εκεί θα δοθεί η μάχη. Αν καταφέρουμε και έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ευρωβουλευτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσουμε να εκλέξουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής που θέλουμε. Και εμείς θέλουμε τον Μάρτιν Σούλτς, τη Σοσιαλδημοκρατία. Και αυτό θα επηρεάσει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κανένα θεωρητικό από αυτά που λέμε συνήθως θα αλλάξουμε το ένα και θα αλλάξουμε το άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί τα πρόσωπα έχουν σημασία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που επιλέγεις, έχει σημασία για τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν πάει πολύ καλά η ελιά και βγάλει περισσότερους ευρωβουλευτές, γιατί θεωρώ ότι η Ελλάδα βγάζει πάρα πολλούς λίγους που μπορούν να επηρεάσουν αποτελέσματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά. Δεν είναι σωστό αυτό? Ναι, φυσικά, φυσικά. Όμως, εντός της Ελλάδος υπάρχουν πολιτικές που δείχνουν ότι δεν θέλουν να είναι και τόσο πολύ με την Ευρώπη, θέλουν να τα σπάσουν. Ναι, έχουμε... υπονοώ το ΣΥΡΙΖΑ τώρα για να το πω. Έχουμε αυθεντικές ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις, οι οποίες όπως είναι το ΠΚΕ για παράδειγμα. Εάν πάτε στην Ευρωβουλή, το είπατε προηγουμένως, θα έχετε ξεκάθαρες θέσεις, δεν το συζητώ. Και οι άνθρωποι του κ. Σαμαρά πιστεύω και αυτοί θα έχουν ξεκάθαρες θέσεις. Τουλάχιστον όσο αφορά το μέσα στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα με την πολιτική οικογένεια του κ. Σαμαρά, της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τεράστιες διαφορές. Και συγκρουστήκαμε με αυτές. Όλο αυτό είναι το γνωστό αυτό. Ναι, οι θέσεις είναι σαφείς. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς θέλει. Και τέλος πάντων, είναι περίεργη και η στάση που κράτησε και εθνικά. Απλώς είναι Μεγάλη Παρασκευή και θα προτιμούσα να μην κάνουμε πολύ σκληρή κριτική τώρα, γιατί είναι και οι μέρες αυτές που είναι, είναι οι μέρες της αγάπης, είναι οι μέρες της αλήθειας. Και καλύτερα ας δώσουμε θετικά μηνύματα παρά να ασκήσουμε κριτική. Μας αρκεί και αυτό που είπατε, ότι είναι μέρα της αλήθειας και να λέμε αλήθειες. Αυτό, ναι. Όλος ο αγώνας είναι για την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αν θέλετε, επειδή είναι και πριν, προχθές, ήταν η μέρα επετείου των 100 χρόνων από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οδηγηθήκαμε στο Δεύτερο, γιατί δεν υπόθηκε η αλήθεια. Δεν γνώριζαν και οι Γερμανοί πολίτες τι ακριβώς έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από τα ψέματα οδηγηθήκαμε από τον Πρώτο στο Δεύτερο. Από μια τυφλότητα, από μια διάθεση και μη συνεργασίας που είχαν πολιτικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, αλλά και η ίδια η Ευρώπη που δεν εννοούσε να καταλάβει. Μιλάω τώρα για το Μεσοπόλεμο. Δεν είναι ότι τόσα χρόνια ζούμε με τη βεβαιότητα ότι οι ασχήμιες, η βία, ο πόλεμος μέσα στην Ευρώπη είναι ένα μακρινό παρελθόν που δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να σταματήσουν οι Ευρωπαίοι λαοί, οι ευρωπαϊκές χώρες να πολεμάνε μεταξύ τους. Γι' αυτό στήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό έχει σημασία να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να παλεύουμε για την επόμενη Ευρώπη, για την Ευρώπη που θέλουμε. Και αυτό που λένε ότι η Ευρώπη είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει να κάνει συνεχώς πετάλι. Ιδάλλως δεν θα μπορέσει να κρατηθεί, δεν θα μπορέσει να πα στον προορισμό σου. Αλλά και οι Έλληνες πολιτικοί θα συμφωνήσετε, πιστεύω μαζί μου, και δεν είναι απαραίτητο,
ότι οι Έλληνες πολιτικοί που διαπραγματεύονται τις τύχες του ελληνικού λαού δεν πρέπει να είναι yes men. Δεν ήταν, τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μας για την περίοδο της κρίσης, όχι για τη δική σας, ούτε όταν ήσασταν δίπλα στον κύριο Βούγια που... Όχι, δεν εννοώ εμένα. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια, ήσταν μια καλή σύμβουλος. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά στα θέματα της μη νόμης μετανάστευσης, που βέβαια όμως μια μεγάλη προσπάθεια. Γιατί και εμείς κάποτε ήμασταν μετανάστες σε άλλες χώρες και είμαστε ακόμη. Ένα μεγάλο νομοθετικό έργο και μια πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς, επιχειρησιακή κιόλας πρωτοβουλία, υπό την έννοια ότι ήταν ένα πλήρες σχέδιο από την είσοδο του ανθρώπου που του μετανάστη και δι' του πρόσφυγα. Που έρχεται πνιγμένος, μεσοβρεγμένος. Ναι, όλα αυτά μέχρι το πώς ακριβώς θα τον διαχειριστεί το εκάστοτε κράτος. Ήταν ένα πλήρες σχέδιο το οποίο έγινε νόμος του κράτους. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό που εσείς προτείνατε τότε. Ψηφίστηκε από τις κυβερνήσεις δικές μου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο κ. Νέδιας δεν το εφαρμόζει. Το επικαλείται βέβαια περήφανος στα διεθνή φόρα που πηγαίνει. Κάνατε μια αξιόλογη προσπάθεια, οφείλουμε να το πούμε. Αλλά για τους πολιτικούς δεν είναι αυτό που το yes man που λέτε. Δεν έχει γίνει αυτό. Αυτό είναι μέσα στην προπαγάνδα. Και τώρα βλέπουμε που βγαίνουμε από την κρίση, οι δυνάμεις που μας κατηγορούσαν ότι η πολιτική, η δική μας πολιτική του Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ, ότι δεν έχει πει όχι, είναι οι πολιτικές δυνάμεις που τώρα δεν αισθάνονται πολύ ευχαριστημένα που βγαίνουν. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση που βγαίνουμε από την κρίση και που βγαίνουμε από το μνημόνιο. Και αυτό ενδεχομένως, αν μη τι άλλο, πρέπει να μας προβληματίσει. Τις συγκρούσεις τις κάνεις με κάποιο όριο. Ναι, οι συγκρούσεις θα είναι απόλυτες, θα είναι κάθετες, θα διεκδικείς τα πάντα, αλλά δεν εκβιάζεις με το να διαλυθεί. Δεν μπορείς να δεχθείς το να διαλυθεί η χώρα σου. Είναι μια συνεχής σύγκρουση. Και γίνανε πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Πάμε και στα πολύ τελευταία, στα θέματα, παραδείγματος χάρη, των πληστηριασμών. Ιδεολογικές ήταν οι δυνάμεις που πίεζαν την Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε ιδεολογία από πίσω, ένα ιδεολόγημα νεοφιλελεύθερο από πίσω, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην άρση των πληστηριασμών. Για την πρώτη κατοικία, Ναι, στην άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Και υπήρχαν και δυνάμεις και στο εσωτερικό της χώρας, που για ιδεολογικούς λόγους, που μέσα στην κυβέρνηση θέλανε να προχωρήσουμε στην άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Και η διαπραγμάτευση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη για να πιστούν οι εταίροι και οι δανειστές μας. Και έγινε από τη μεριά του Πασόκ έγινε αυτό, όταν είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η Ελλάδα να επιτρέψει ποτέ το να πετιούνται από το σπίτι οι άνθρωποι. Γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα που πετιούνται από το σπίτι. Όχι, σε άλλες χώρες πώς δεν έχουμε. Στην Ισπανία δεν έγινε. Δεν είδαμε τρομακτικές χώρες. Για να μην πάμε στην Αμερική. Για να μην πάμε στην Αμερική που συμβαίνει. Δυστυχώς έγινε και σε χώρα του Νότου που είχε πρόβλημα. Που, ναι, βλέπαμε εικόνες να πετιούνται από το σπίτι οι άνθρωποι. Δεν είναι ωραίο βέβαια να λες ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Ποτέ δεν είναι ένας θετικός και ωραίος λόγος να λες ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Έχει όμως σημασία να ξέρουμε τι αποφύγαμε για να αξιολογήσουμε, αν θέλετε, και λίγο την προσπάθεια που έγινε για να καταλάβουμε και τα λάθη, τα μεγάλα λάθη που έχουν γίνει. Δεν είναι ενός προσώπου, είναι διάφορες νοοτροπίες. Το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει συνένεση σε αυτόν τον τόπο. Ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να πάμε ως έθνος στους δανειστές μας, ως κράτος, στο σύνολο. Να πάμε στους δανειστές μας και να διαπραγματευτούμε. Ένα πολιτικό το κόμμα το έκανε αυτό, με όλα τα υπόλοιπα κόμματα απέναντι. Απέναντι να προσπαθούν να υποφεληθούν από την κρίση για μικροκομματικά ωφέλη. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε, τελειώσανε. Τώρα τα καταφέραμε ως εδώ. Πρέπει η εντολή που θα δοθεί από το λαό να είναι για μια καλύτερη λειτουργία και του πολιτικού συστήματος και του καθενός ατομικά. Πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί να λειτουργούμε πλέον ως μία χώρα, γιατί αυτή η μεταμνημονιακή περίοδος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από το μνημόνιο, αλλά δεν πρέπει να βγούμε για να ξαναμπούμε μετά από λίγο. Πήραμε το μάθημά μας. Πρέπει να βγούμε και να εκμεταλλευτούμε με τη θετική έννοια του όρου. Ό,τι τραβήξαμε το προηγούμενο. Χώρα. Αυτή η χώρα έχει απίστευτο πλούτο. Είναι άδικο. Όλη η προσπάθεια για εργασία να είναι στο πώς θα βρει κάποιος μια δουλειά για να παίρνει απλά ένα μισθό. Δεν είναι εκεί μόνο. Υπάρχει πλούτο σε αυτή τη χώρα. Να, καλή ώρα. Έμαθα σήμερα για την σχολή του Ολύμπου
ακαδημαϊκή, για την Ακαδημία Κλασικών Σπουδών. Αυτό πότε προλάβατε, λίγες ώρες. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν αυτό γίνει εξωστρεφές και έχουμε και μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, όχι μόνο στην ελληνική, και στην ελληνική όμως, γιατί θα μπει στον πειρασμό και ο ξένος να μάθει την ελληνική γλώσσα. Αφήστε που οι περισσότεροι που ασχολούνται με τις κλασικές σπουδές στο εξωτερικό μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Θα είναι εξαιρετικά ελκυστικό να μπορεί κάποιος να πάει και να σπουδάσει την κλασική γραμματεία στον Όλυμπο, στο Δίον. Πώς το ακούσατε εκεί που περπατούσε αυτό? Ο Πλάτωνας. Βλέπω με ενδιαφέρον το βιώσατε. Το άκουσα και στην αγορά που μου είπαν ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πώς είναι να διαβάζεις το έργο του Πλάτωνα εκεί που περπατούσε ο Πλάτωνας. Αυτό είναι σπουδαίο, θα θελήσουν οι ξένοι να έρθουν. Πρέπει όμως να κάνουμε τέτοιες εξωστρεφείς κινήσεις. Και να είμαστε νομίζει, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε θετικά τον πλούτο της χώρας αυτής. Δεν μπορεί ο τουρισμός να είναι μόνο το καλοκαίρι με τουρίστες σε διάφορα νησιά, που είναι και μάλιστα συνήθως και φτηνό, και ο τουρισμός που είναι, έρχονται με τα όλη inclusive, με το βραχιολάκι. Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι όλες τις εποχές. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, υπάρχει ο τουρισμός αυτός που είναι ο χειμερινός τουρισμός, όπως πως είναι στον Όλυμπο, που αφορούν το trekking, την αναρρίχηση. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε τον τουρίστα να μπορεί να έρθει. Να γίνουν αυτές οι κινήσεις για να μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ και να είναι κλειστή αρχαιολογική χώρη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για αυτή την Ελλάδα που θέλουμε και πρέπει και οφείλουμε. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, θα ήθελες κάτι επιπλέον να προσθέσεις? Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν ήθελα να ομολογήσω, αλλά αφού μου δίνεις το λόγο, θα ήθελα να πω ότι στα υπόλοιπα διαμερίσματα της Ελλάδος, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και είπαμε πριν που είμαι στο στούντιο, ότι περιοδεύεται σε όλη την Ελλάδα, από Κέρκυρα, ξέρω εγώ, Ιωάννινα, Βόλο, Θεσσαλία. Έχω πάει Γιάννενα, Άρτα, Ζάκυνθο, Λαμία. Τι εισπράτητε από τον κόσμο, πώς το βλέπετε τον κόσμο? Γιατί Βόλο, Τρίκαλα, Καλαμπάκα. Και επειδή θητεύσατε και σε κυβερνητικό πόστο, πώς βλέπετε τον κόσμο? Ποια είναι τα ερωτήματα που σας γίνονται συνήθως? Τι μηνύματα παίρνετε? Ήθελα και νομίζω ότι, ξέρετε, έχουμε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο στην Ελιά. Ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που είναι όχι νέοι ηλικιακά μόνο και τίποτα άλλο. Άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουν την κεντροαριστερά της ευθύνης. Και που κάποιοι πολλοί από αυτούς δεν έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ θα σας διακόψω. Λέτε η κεντροαριστερά της ευθύνης. Διαχωρίζεται από την κεντροαριστερά της ανευθυνότητας. Να το δεχτώ, αλλά ενωμένοι άμα πηγαίναμε όλοι, και εννοώ δεν είναι, ξέρετε, την κεντροαριστερά, όπως το αντίστοιχο συμβαίνει και από την κέντροδεξιά, αν πηγαίναμε ενωμένοι, γιατί τόσες δυνάμεις να ταλαιπωρούν τον κόσμο? Ξέρω εγώ, σήμερα εγώ βγήκα στο πεζόδρομο της Κατερίνης, μεγάλη ημέρα σήμερα, και γέμισα από τη μια μεριά, έχω βαΐσει από τις κάρτες. Είδα κάρτες, δεν ξέχαριστερά. Και εσείς το ίδιο πιστεύω. Είδα πολλές κάρτες. Ξέρετε, και ξαφνικά μας έπιασε ότι αγαπήσαμε την πολιτική μετά την κρίση. Θέλουμε να σώσουμε τη χώρα. Γιατί δεν τη σώσαμε όταν κόβαμε πλαστά τυπολόγια? Γιατί δεν ήταν παρόντες όταν γινόταν η προσπάθεια. Γιατί δεν ήταν παρόντες όταν γινόταν η προσπάθεια. Ενώ υπήρχε η έκκληση για τη δημιουργία της εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης για να μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Τέλος πάντων, όλο αυτό το καιρό, αυτά είναι που πρέπει να πούμε, όλο αυτό το διάστημα, άλλοι κρύφτηκαν, άλλοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κρίση και να λένε στον κόσμο ότι υπάρχει η Βασίλης και ξέρουν πού είναι και ότι οι άλλες δυνάμεις που δίνουν τη μάχη είναι πουλημένοι, δοσύλλογοι και όλα αυτά. Χωρίς να έχουν βέβαια αυτοί που τα λέγανε αυτά να έχουν να προτείνουν κάτι άλλο, δεν είχαν να προτείνουν κάτι, ακόμα δεν έχουν να προτείνουν την άλλη οδό και το μικρό πείραμα που έγινε της άλλης οδού στην Κύπρο, είδαμε πως εξελίχθηκε δυστυχώς. Και κάποιοι άλλοι θεώρησαν καλό να από τις δυνάμεις αυτές της κεντροαριστεράς να βαφτιστούν σε κάποια κολυμπήθρα και να προσπαθήσουν να κάνουν καριέρα, αναβαπτισμένοι. Όλα αυτά είναι δυσάρεστα, αλλά σημασία δεν έχουν αυτοί που φύγανε ή κρύφτηκαν. Σημασία είναι αυτοί που είναι εδώ.
Οι δυνάμεις που είναι εδώ και είναι σημαντικές και είναι δυνατές. Και αυτό που λένε ότι δεν ενωθήκατε όλοι, τι είναι το όλον. Ποιοι είναι όλοι. Σημασία έχουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Από όλους εξαρτάται η προσπάθεια και από κανέναν όμως. Όλοι χρειάζονται, αλλά κανένας δεν είναι ο απολύτως απαραίτητος που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει προσπάθεια. Και επειδή η Μαρία είναι πάρα πολύ ευγενική, εγώ θα κάνω την τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Τη δικιά μου τελευταία ερώτηση για να έχει τον τελευταίο λόγο. Επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω κάτι, αλλά θέλω να το μάθω αυτό. Γιατί δεν παραμείνατε με το ίδιο όνομα και... Το Πασόκ είναι στο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ είναι στο ψηφοδέλτιο. Όπως και εγώ δεν εμφανίζομαι. Όπως και εγώ δεν εμφανίζομαι. Και εγώ δεν εμφανίζομαι ως κάτι άλλο, αλλά τα κόμματα έχουν δυναμική. Είναι ζωντανοί οι οργανισμοί. Δεν είναι μουσιακό είδος. Και από τη στιγμή που η εντολή. Να δεχθώ ότι η ελιά είναι το Πασόκ. Δεν έχω πει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν έχω πει. Έχω πει ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Υπήρξαν δυνάμεις που φύγαν από το Πασόκ. Και με κάποιον τρόπο θέλουν τώρα να επιστρέψουν στην ευρύτερη κεντροαριστερή οικογένεια και θεωρήσαμε ότι έτσι μπορεί να γίνει πιο σωστά, με πιο υγιή τρόπο. Ας το εκλάβω ότι κάτι καινούριο γεννιέται. Ναι, αλλά χωρίς να θέλουμε να σκοτώσουμε το παλιό, γιατί και από το παλιό υπάρχουν τα καλά. Το κακό αφήνουμε πίσω, όχι το παλιό, γιατί στις προηγούμενες περιόδους υπήρχαν και οι χρυσές περίοδοι. Πολύ καλές, πολύ σημαντικές που άλλαξαν την Ελλάδα. Ήταν όλος αυτός ο εκδημοκρατισμός των θεσμών. Αλλά και το επίπεδο που ανέβηκε, η προστασία, η κοινωνική προστασία, η υγεία, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Υπήρξε και κάποιοι που πληγώσανε τον τόπο πρωτίστως. Εκμεταλλεύονται το χώρο που υπηρετήσαν. Και πολλοί από αυτοί έχουν μετακομίσει σε κάποια άλλα κόμματα. Εντάξει. Σας διακρίνει πολιτικός πολιτισμός. Δεν λέτε ονόματα, αλλά τους φωτογραφίζετε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ζήτημα μεγάλη Παρασκευή, είναι, άλλωστε ξέρετε, το είπατε. Είναι το ζήτημα, είναι η μέρα που έρχεται. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε, να γίνει, να φύγουμε από το σκοτάδι, να ξαναδούμε το χαμόγελο. Και είναι σημαντικό, επειδή με ρωτήσατε και πριν, ότι όλες αυτές τις μέρες που πηγαίνω από τη μία πόλη στην άλλη, είμαι χαρούμενη και αισιόδοξη, γιατί έφυγε εκείνος ο τυφλός θυμός. Τώρα υπάρχει μια προσπάθεια να μιλήσουμε, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, πραγματικές ερωτήσεις, υπάρχει μια προσπάθεια να κατανόησης τι έγινε πραγματικά και το τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό ότι αλήθεια βγαίνουμε από την κρίση, αλήθεια μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Επίσης βλέπεις πολλές πρωτοβουλίες που έγιναν. Υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες, είτε σε συνεταιριστικούς φορείς, είτε σε αγροτικά προϊόντα που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση, γεννήθηκαν μέσα από την ανάγκη να κάνουμε κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά αυτό δεν θα το σταματήσουμε την επόμενη μέρα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου ό,τι έχει ο τόπος, ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Και η Ελλάδα έχει τρομακτικό δυναμικό και στον πρωτογενή τομέα και ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς. Στον πολιτισμό, για παράδειγμα. Έτσι είναι. Στον αθλητισμό, παντού. Αδικήσαμε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια που ξέρετε, πέσαν λίγο οι ταχύτητες και δεν έγινε δεν δουλέψαμε με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Ελπίζουμε να γίνει τώρα όμως. Νομίζω και πιστεύω και θέλω να πιστεύω και αυτή είναι η προσπάθεια ότι η κρίση ήταν και να... Μάθαμε πολλά από την κρίση, γίναμε ενδεχομένως και καλύτερη. Το ζήτημα όμως τώρα είναι να μειωθεί η ανεργία. Αυτό είναι το βασικό και πρώτο στοίχημα. Χρειάζεται αλληλεγγύη όμως. Σωστά. Χρειάζεται να δείξουμε όλο τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτή τη μάστιγα που είναι η ανεργία και εκτός από την ανεργία των νέων που είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει και η ανεργία των ανθρώπων που είναι 50-60 χρονών που μειώνεται, που έχει μειωθεί η σύνταξή τους, που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν όπως θα θέλανε και δεν μπορούν τώρα. Ίσως το 60 ήταν υπερβολικό, πρέπει να μπούμε λίγο σε μικρότερης ηλικίας. Η ανεργία είναι το πρώτο ζήτημα. Και πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια. Έτσι. Μαρία, έχουμε χρόνο.
Γιατί είναι μεγάλο θέμα η κυρία. Και να πούμε λίγο ότι σε αυτές τις εκλογές είναι και ο Σταυρός. Που έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον ευρωβουλευτή που θέλουμε να στείλουμε στην Ευρώπη. Και αυτό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με γιατί την όποια διαδρομή έχει κάνει αυτός. Ναι, δεν είναι μόνο πολιτική, πέρα από το ποιος είναι ή δεν είναι. Εγώ είμαι λίγο αυστηρός την πολιτική διαδρομή και τι έχει προσφέρει και πόσο συμμετείχε και με ποιο τρόπο συμμετείχε. Δηλαδή, έχω μία ένσταση και θα πάρω τώρα δημόσια θέση. Δεν μπορεί να έχεις γίνει, ξέρω εγώ, ένας διάσημος, θα έχεις οικονομήσει και τώρα, άντε στο τέλος της καριέρας μου δεν πάω και στην Ευρωβουλή μια βόλτα, να δω τι γίνεται από εκεί. Θα συμπληρώσω και το εισόδημά μου, ναι, το όποιο έχασα όταν ήμουν οτιδήποτε, αφού το οικονόμησα πιο μπροστά. Σε κάθε περίπτωση είτε... Δεν μου ένοιαζε τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση είτε έτσι είτε αλλιώς, το ζήτημα είναι να στείλει την εντολή ο λαός για το ποιοι θέλουν να τον εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Η σταυροδοσία νομίζω είναι σε καλό δρόμο προς αυτή ναι, την βέβαια, κατεύθυνση. Ώστε ποιοι θέλουν να τον εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή, ώστε να υπάρχει και σχέση μεταξύ ευρωβουλευτών και πολιτών. Γιατί μέχρι τώρα με τη λίστα δεν κράταγαν σχέση. Στην Αθήνα. Τώρα ναι, ταλαιπωρήστε με την καλή έννοια, θέλετε και το κάνετε. Μπαίνετε μέσα στον κόσμο, ακούτε τα προβλήματα. Και η επόμενη μέρα, η μέρα που θα πάνε κάποιοι στην Ευρωβουλή, έχει σημασία να μην το ξεχάσουν ότι έχουν μια εντολή από τον ελληνικό λαό. Και αυτό συμβαίνει σε όλες. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν είναι παντού. Είναι πολύ νέο άτομο. Περισσότεροι παλαιοί που μόλις άκουσαν το Σταυρό άρχισαν. Εντάξει, ναι. Όταν έχει μάθει να διορίζεσαι, είναι ναι, λίγο. Μπράβο, πείτε τη λέξη. Όταν μάθει να διορίζει, είναι πιο καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται τώρα και είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε για ευρωεκλογές. Ασχέτως αν βασικό θέμα είναι τι γίνεται στη χώρα, πάντα έτσι συμβαίνει, κάθε εκλογή, όποια και να είναι αυτή, υπάρχει και το βασικό διακύβευμα το οποίο είναι τι γίνεται στην καθημερινότητά μου. Το ζήτημα όμως ότι για πρώτη φορά γίνεται και μια συζήτηση. Αρχίζουμε και λέμε ότι η Ευρώπη μας ενδιαφέρει και ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται πραγματικά να πάνε να ψηφίσουν γιατί πραγματικά. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι χαλαρή η ψήφος. Κυρία Τσάλεγγ, υπάρχει ένα πρόβλημα που αυτή η Ευρώπη έστειλε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Κάποιοι Έλληνες δεν φταίνουν, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε η Μέρκελ, ούτε κανείς. Κάποια χρήματα ήρθαν εδώ να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν θερμοκήπια, να γίνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα και γι' αυτό είστε έτσι κουμπωμένοι, γιατί τα ξέρετε, τα παλέψατε. Φυσικά και εσάς δεν σας ακούγαν όπως δεν ακούν. Και τις τοπικές επιτροπές, δεν ακούν τα περιφερειακά συμβούλια, δεν ακούν κανένα στην Αθήνα. Ευχόμαστε μετά την κρίση. Ας σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Όλοι το ευχόμαστε. Ας σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Τώρα που ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί κανένας. Φτάνει με την Ευρώπη, όλοι. Την τιμωρώ Ευρώπη. Ας περάσουμε στην Ευρώπη της, μια και είναι και μεγάλη Παρασκευή, και στην Ευρώπη της πολιτικής ορθοδοξίας, της ορθοδοξίας, που είναι στην ανεκτικότητα, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Ας πάμε παρακάτω. Με αυτό να κλείσουμε την κουβέντα μας. Κυρία Αλσάλεχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και όταν περνάτε από την Κατερίνη. Μα είμαι από Θεσσαλονίκη εγώ. Οπότε περνάτε... έρχομαι συχνά. Περνάω από την Κατερίνη. Να έρχεσαι στο φιλόξενο κανάλι μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο και σε σένα. Καλή καλό βράδυ. Καλή Ανάσταση σε όλους.